στην ανάκληση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σιτίας που προέβλεπε την αναστολή λειτουργίας των σχολείων της περιοχής εξαιτίας των αυξημένων κρουσμάτων κορονοϊού, προχώρησε η κυβέρνηση προκαλώντας την έντονη αντίδραση της τοπικής κοινωνίας. Είναι απαράδεκτο να παίρνονται αποφάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με θέματα υγείας και δυστυχώς σε περιοχές οι οποίες, να το πούμε, είναι σε κόκκινο συναγερμό, ενώ όλες οι δραστηριότητες σχεδόν απαγορεύονται, να επιτρέπεται η λειτουργία του σχολείου. Την εξέλιξη αυτή μάλιστα είχε προβλέψει μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV ο Δήμαρχος Σιτίας. Πήραμε μια απόφαση να προστατέψουμε τον κόσμο. Αύριο θα μας την ανακαλέσουν. Εμείς τι θα κάνουμε, πείτε μου. Δεν θα τα ανοίξετε, φαντάζομαι, κύριε Ζερβάκη. Θα κάνουμε σωστό και λογικό θα σπληροφορώ ότι θα διωχθεί ο Δήμαρχος την άλλη μέρα το πρωί. Θα είμαστε μαζί σας όμως, Δήμαρχε. Εντύπωση προκαλεί η τοποθέτηση της Υφυπουργού Παιδείας που ουσιαστικά αδειάζει όχι μόνο το Δήμο Σιτίας αλλά και κάθε αντίστοιχη πρωτοβουλία φορέων περιοχών που βρίσκονται στο κόκκινο εξαιτίας του κορονοϊού. Τα σχολεία ανοίγουν και κλείνουν με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου μαζί με το Υπουργείο Υγείας. Αποφασίσαμε για όλη την επικράτεια με εισήγηση της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων. Δεν είναι αρμοδιότητα κανενός δημάρχου αν θα ανοίξει ή θα κλείσει το σχολείο. Δεν εννοείται ότι τα σχολεία δεν λειτουργούν όταν πρέπει ο κόσμος να είναι σε κατοικό περιορισμό. Κοιτάξτε, όταν έχουμε τοπικό lockdown και έχει μπει από την πολιτική προστασία, υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες οι οποίες εφαρμόζονται σε κάθε περιοχή της χώρας. Σήμερα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του Δημάρχου Σιτίας με τους επικεφαλείς των Δημοτικών Ομάδων του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία η αντίθεση στην απόφαση της κυβέρνησης ήταν καθολική, με το Δήμαρχο μάλιστα να φτάνει στο σημείο να συστήνει στους γονείς να μην πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο. Αναλαμβάνω το μέρος της ευθύνης που ομαλογεί και θα συστήσω στους γονείς την εβδομάδα που θα διανύσουμε να μην πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο. Φαίνεται βέβαια πως την κατάσταση στα χέρια τους παίρνουν οι ίδιοι οι κάτοικοι του Παλέκαστρου που διαμηνύουν πως τα παιδιά τους δεν θα μπουν, τουλάχιστον όχι διαζώσεις, σε καμία τάξη τη Δευτέρα. Η ζωή μας είναι σε κίνδυνο. Δεν το λέω για να κλείσω, ας πούμε, κινδυνολογώντας, αλλά είναι πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα και πρέπει το κεντρικό κράτος να μας ακούσει. Στο μεταξύ, το Σαββατοκύριακο θα βρεθεί στην περιοχή και η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, η οποία ζητά από τους κατοίκους να τηρήσουν ευλαβικά τα μέτρα που προβλέπει η πολιτική προστασία. Θέλει ψυχραιμία, υπομονή, μεγάλη προσοχή από τους ανθρώπους που διαμένουν στο Παλέκαστρο ώστε να παραμείνουν στο σπίτι και τους παρακαλώ θερμά να τηρήσουν τα μέτρα για τις επόμενες μέρες.